Σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, την αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Είναι η Βίκη Χατζηβασιλείου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο του συνδυασμού. Αλληλεγγύη, να την καλημερίσουμε. Βίκη. Καλημέρα, καλό μήνα, Ευλαμπία, Σπύρο, αγαπημένοι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι δύσκολα δεν θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο αυτός ο μήνας, αλλά και πάλι μιλές πολλά. Καλό μήνα να έχουμε. Με αυτή την ευκαιρία τώρα να εκφράσω και από αυτή τη θέση τη συμπαράστασή μου σε όλο τον κόσμο που δοκιμάζεται στη Θεσσαλία. Έχω πάει και εκεί. Η κατάσταση πραγματικά παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Αυτά που λέγατε το πρωί και σας άκουγα, ότι πολλές φορές αποτύχει είμαστε καλά σε αυτή τη χώρα, ισχύει. Να πούμε και άλλη μια καλημέρα, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο, Σπύρο. Έχουμε τη χαρά και την πείνα, έχουμε την αγαπημένη σε όλους μας, σας, μας, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Καλή σας μέρα, καλό καλημέρα, μήνα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλό μήνα, γεια σου, Δικούλα, γεια σου. Τι κάνεις, γλυκιά μου. Καλά είμαι, αγαπημένη. Καλά είναι, σειρά έχει λάμψει το οθόνη. Τέτοια λάμψη δεν υπάρχει. Δεν έχετε ανάγκη, παιδιά, εσείς δεν έχετε ανάγκη, πιστέψτε. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο του συνδυασμού, νέα αρχή για την Αττική. Αττική μπροστά. Αττική μπροστά με τον Νίκο Χαρδαλιά. Και με τον Τζιτζικό, στα τον Απόστολο, η Βίκη. Η Βίκη αλληλεγγύη εμείς. Αλληλεγγύη. Είναι αλληλεγγύη. Κάτι που στη ζωή μου το έχω εικόνα και σημαία και πορεύομαι με αυτό και μέσα από τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ταυτίστηκα πολύ ωραία με όλο αυτό το συνδυασμό. Ωραία. Και αυτή την ομάδα. Να ξεκινήσουμε τη Θεσσαλονίκη, πώς ξεκινήσουμε τη Βίκη. Βίκη, τουλάχιστον πριν πάμε και σε θέματα επικαιρότητας. Ναι. Γιατί δίπλα στο Τζίτζι, όπως λέμε εμείς οι φίλοι του Απόστολου Τζίτζι, το λέμε και εμείς. Γιατί. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που προσωπικά εγώ θαυμάζω. Έχει κάνει πολύ έργο, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήδη. Η Θεσσαλονίκη πραγματικά χρειάζεται, και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη αυτή η ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι 7 νομοί, δεν είναι ένας και δύο, να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Είμαστε πολύ ανοχήρωτοι σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα και το ξέρουμε όλοι. Και έχουν ξεκινήσει ήδη πολλά έργα εδώ υποδομής σε αυτή την περιοχή, όπου θα πρέπει και να ολοκληρωθούν, και ήδη κάποια ολοκληρώθηκαν, γι' αυτό να χτυπήσω και ξύλο. Εμείς εδώ δεν είχαμε κανένα θέμα ούτε με πυρκαγιές ούτε με πλημμύρες, είναι η αλήθεια. Έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά έργα σε σχέση με το πράσινο, με τα καινούργια σχολεία, 102 σχολεία μόνο καινούργια έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Άρα, οπότε, το δικό σας στοίχημα ποιο είναι για να κατεβείτε σε αυτό το στίβο? Δεν ξέρω αν ήταν και εύκολη απόφαση αυτή. Ναι. Το δικό μου στοίχημα είναι να ξαναμπεί Θεσσαλονίκη στο χάρτη ως ένας πόλος εξελίξεων, να ξαναβρει την παλιά πολυπολιτισμική της ταυτότητα που τα τελευταία χρόνια αναγκαστικά την απόλυσε, ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, που όλα τα φώτα και όλα τα κονδύλια πήγανε προς τα εκεί, και το καταλαβαίνετε αυτό. Α, τι αυτό, γιατί είδαμε, ναι, και τι έγινε με τα κονδύλια, με το άγκακα. Ναι, ναι, ακριβώς τα είδαμε. Αυτό δεν έχουμε μάθει να συντηρούμε. Πολύ ωραία το είπε ένας καλύτερος νωρίτερα. Ναι. Επίσης θέλω να πω κάτι σε σχέση με όλο αυτό που σκέφτονται διάφοροι άνθρωποι και πολύ δικαιολογημένα. Έλα μωρέ, εντάξει, Χατζηβασιλείου, άλλη μια περσόνα της τηλεόρασης ή της σόμπις κτλ. Για μένα θα μιλήσω, να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά. 25 χρόνια περίπου πριν ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με αυτή τη διαδρομή, είχα κατέβει υποψήφια δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και είχα εκλεγεί πρώτη σε Σταυρούς με το ψηφοδέλτιο του Σπύρου του Βούγια. Ήμουν αντιπρόεδρος κοινωνικής πολιτικής, ήμουν εκλεγμένη γραμματέας πανψηφί του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω ότι δεν ξύπνησα σήμερα και είπα: ας κατέβω με τον Τζίτζι να κάνω μια βόλτα στην περιφέρεια. Με ενδιαφέρουν τα κοινά, αγωνιώ για αυτόν τον τόπο. Εδώ γέννησα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας και θέλουμε το καλύτερο για όλο αυτόν τον κόσμο που ζει σε αυτή την περιοχή. Για να δούμε τώρα τι θα μας πει και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, που μπαίνετε και εσείς σε αυτή τη μάχη. Το όραμά σας, πώς το αποφασίσατε? Πώς το αποφάσισα? Πάντα ήμουν ενεργή ως πολίτης, ευαισθητοποιημένη, και λόγω και επαγγέλματος ένας λόγος παραπάνω. Πάντα είχα αυτό το ερώτημα, ρε παιδί μου, σαν απλή πολίτης, τι μπορώ να κάνω κι εγώ για να προσφέρω στα διάφορα πράγματα που γινόντουσαν γύρω μας. Οπότε όταν μου έγινε αυτή η πρόταση, θεωρώ ότι είχε οριμάσει μέσα μου η απόφαση να κάνω το επόμενο βήμα και να είμαι κι εγώ υποψήφια, να πάρω ένα ρόλο με περισσότερες ευθύνες απέναντι στα κοινά. Και ένα ρόλο διαφορετικό,
Δεν θα το χαρακτήριζα ρόλο αυτό. Λέω γιατί ρόλο, γιατί. Να σου πω κάτι, Ευλαμπία, θα σου μιλάω στο ελληνικό. Εννοείται. Αν φτάσουμε να μιλήσουμε στο ελληνικό μεταξύ μα, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Θα το κλείσουμε το μαγαζί, ναι. Ξέρεις κάτι, ο ρόλο στο θέατρο είναι ένα χαρακτήρα που υποδίεσαι και μετά τον απενδύεσαι όταν τελειώσει η θεατρική παράσταση ή το σίριαλ. Το να ασχοληθείς με τα κοινά που έχει άμεση σχέση με τις ζωές των συνανθρώπων σου, αυτό δεν μπορώ να το δω σαν ρόλο. Δεν είναι ρόλος, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έχει ευθύνη. Και τρέξιμο, ε. Καλά, και τρέξιμο φυσικά, το οποίο δεν το προσωπικά δεν το φοβάμαι. Έχω μάθει να τρέχω και να δουλεύω και να μ' αρέσει η ευθύνη ούτως ή άλλως. Τώρα τι σας λέει ο κόσμος. Συγγνώμη, Σπύρωτε, κάνω βομβαρδίο σε ερωτήριο. Τι σας λέει ο κόσμος που κατεβαίνετε. Σαν Αλεξάνδρα, εννοείς ή γενικά, τι. Στέλνει μηνύματα, κάνε εκείνο, θέλουμε να δούμε αυτή τη δράση. Δυνατική. Τώρα μιλάμε και για την πιο μεγάλη περιφέρεια. Για την πιο μεγάλη περιφέρεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ που είμαι στον κεντρικό τομέα και έχω κάποιους δήμους, έχω έρθει σε επαφή με όλους τους, καλά και τους δημάρχους, αλλά και τους ανθρώπους που μένουν, τους πολίτες, ανθρώπους που μένουν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο. Κάθε δήμος έχει τα δικά του θέματα, τα οποία μερικά σχετίζονται και με την περιφέρεια, όχι πάντα όλα. Γιατί κάποιο πρέπει να τα αντιμετωπίσουν οι δήμαρχοι. Όσο αφορά το δικό μου το πρόσωπο, τώρα τι να σου πω, έχω πάρει πολύ αγάπη και την έχω πάρει από κοντά, γιατί ναι μεν λαμβάνουμε αγάπη όταν τελειώνει μια παράσταση και έρχεται ο κόσμος να μας χαιρετήσει, αλλά είναι τελείως διαφορετικό όταν πας στη γειτονιά του άλλου, εκεί που πίνει καφέ και ξέρεις, του συστήνεσαι, είναι τελείως διαφορετικό. Και είναι πάρα πολλές οι γειτονιές, η αλήθεια. Είναι πάρα πολλές οι γειτονιές. Είναι άπειρες οι περιοχές. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει η Αλεξάνδρα. Έχω ήδη πάει δύο ζευγάρια παπούτσια στο τζαγκάρι το ενώ. Χθες τα πήραμε. Τα πετάξαμε. Όχι, γιατί με βολεύουν. Λοιπόν, έχω φύγει από Ζαγκλιβέρι και Άγιο Βασίλειο μέχρι Χαλάστρα, Κίμινα που είχατε προηγούμενα τη σύνδεση. Μάλγαρα. Είναι τεράστια η περιοχή. Αυτό που συζητάμε και λέμε, να πούμε την δεύτερη σκέψη μας, φίλοι τηλεθεατές, σε ό,τι αφορά τις δύο κυρίες, και την Αλεξάνδρα και τη Βίκη, και τη Βίκη και την Αλεξάνδρα. Πολλές φορές πρέπει ως δημοσιογράφοι να προτείνουμε ή να δώσουμε χώρο σε υποψηφίους για εκλογές εθνικές, αυτοδιοικητικές, οτιδήποτε. Δεν κάνουν όλοι. Αλλά εμείς δίνουμε το βήμα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο λαμπερά πρόσωπα που τα αγαπάει ο κόσμος. Όχι γιατί είναι μόνο δύο όμορφες γυναίκες καταξιωμένες επαγγελματικά. Έχουν ισχυρή προσωπικότητα, ξέρουν τι θέλουν, φιλτράρουν τα πάντα και δεν είναι ότι πάω σε ένα λαμπερό πρόσωπο που μετά την ώρα που θα το χρειαστώ ή την ώρα που θα φασίζει ή θα προτείνει για μένα θα είναι κάτι άλλο που εγώ δεν θα το ήθελα ποτέ να το ζήσω. Έχετε όλα τα στοιχεία, όλη την μπρίκα της ζωής που είναι γνώση, επιστημονική, προσωπικότητα, εμπειρίες. Να είστε εκεί για τον πολίτη. Ευχαριστώ. Και είναι η ευχάριστη στιγμή του δημοσιογράφου να το καταθέσει αυτό δημόσια. Να είστε καλά. Είμαστε πολύ τυχεροί που το ζούμε αυτό. Ευχαριστούμε. Γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εγώ νομίζω πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχει ο πολίτης με τον πολιτικό, με τον υποψήφιο, με τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί. Γιατί αυτό λίγο έχει χαθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουμε την όποια σχέση εμπιστοσύνης μπορούμε να αποκαταστήσουμε. Εμείς σας ευχόμαστε από καρδιάς. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο, για την πρόσκληση, για την αγάπη. Και αυτή η λάμψη να φωτίσει έτσι τα σκοτάδια μιας κοινωνίας που θέλει ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική και νοιάζονται πραγματικά. Αυτό είναι η ουσία. Να το αποδείξουμε αυτό στην πράξη. Αλεξάνδρα, τυχερός ο επικεφαλής σας. Έχει καλή ομάδα. Ο επικεφαλής. Γιατί εγώ προσωπικά εμπνέομαι πάρα πολύ από τον Τζίτζι. Εντάξει. Και ο κύριος Χαρδαλιάς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς. Ο Νίκ Χαρτ είναι τυχερός. Είναι τυχερός. Και ο Τζίτζι. Πέρα από το τυχερός ο Νίκ Χαρτ, είναι και εξαιρετικά εργατικός, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Ό,τι δεσμεύεται το κάνει πράξη και το έχει αποδείξει αυτό. Ξέρει πολύ καλά από τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε πέραν της τύχης έχει κάνει σωστές επιλογές. Καλά αγώνα, επιτυχία κυρίες μου.